Χαίρετε τους φίλους του καναλιού. Σήμερα μετά από σχόλια αγαπητών συνδρομητών και φίλων στο κανάλι ήρθε η ώρα να κάνω και το πρώτο review για έναν τίτλο της Nintendo. Πριν μπούμε στα περαιτέρω, πάνω δεξιά στην οθόνη θα δείτε την πρώτη μου δημοσκόπηση η οποία αφορά να μου δώσετε τη γνώμη σας για το ποιο από τα παρακάτω παιχνίδια θα θέλατε να γίνει το πρώτο Console War επεισόδιο σύντομα. Οπότε θα εκτιμούσα πολύ να πατήσετε σε αυτό το poll, να δω τι θα θέλατε από αυτά τα παιχνίδια που προς το παρόν μπορώ να διαθέσω, τα έχω διαθέσει και στα δύο format, SNES και Mega Drive, για να κάνω με τη δική σας, με το τι θέλετε εσείς από όλα αυτά για πρώτο επεισόδιο, η δική σας άποψη μετράει, περισσότερο από τη δικιά μου δηλαδή, ποιο επεισοδιάκι θέλετε να κάνουμε παρέα μαζί, δηλαδή πρώτο. Από εκεί και πέρα, σήμερα λοιπόν θα δείξω ένα παιχνίδι το οποίο για μένα σήμαινε πολλά. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είμαι πορωμένος με Sega, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάποτε ήμουν πορωμένος με την Nintendo. Όχι ότι τώρα δεν είμαι, τώρα συνομπάρω τη σύγχρονη Nintendo. Δεν θέλω να μακρηγορήσω με αυτά τα σχόλια, αλλά η πρώτη μου αγάπη ήταν η Nintendo. Και αυτό νομίζω όσοι με παρακολουθείτε έχετε μάθει και τα σχετικά γιατί και πώς όταν έκανα το επεισόδιο με το Game Boy, το πρώτο δηλαδή review κονσόλας του καναλιού μου. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν που διάλεξα να κάνω είναι φυσικά το DuckTales για το Nintendo Entertainment System ή αλλιώς NES, το οποίο το έχω SIP με ελληνική, το ελληνικό, με την ελληνική ζελατίνα της Itochu, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, άψογη η κατάσταση. Δεν το είχα από μικρός, το πήρα πέρσι, ήταν ένα παιδικό αποθυμένο. Και γιατί λοιπόν, μ' αρέσει να κάνω έτσι και ωραία flashbacks στα επεισόδια που παρουσιάζω, γιατί πιστεύω ότι οι αναμνήσεις είναι πάντα κάτι όμορφο και αρέσει γενικά στον κόσμο να κάποιος να του λέει κάτι ή να διαβάζει σε μια σελίδα, σε ένα φόρουμ, σε μια ομάδα σκηνικά και να ξαφνικά να πει «Α, ρε φίλε, τι μου θύμισες». Οπότε πιστεύω ότι αυτό το feeling είναι όμορφο, γι' αυτό και εγώ θέλω να βάζω flashbacks σε ό,τι μπορώ να παρουσιάζω σχετικό. Λοιπόν, τότε το παιχνίδι ουσιαστικά κυκλοφόρησε το 1989, το ξαναφέρω εδώ, το βάλαμε μέσα. Κυκλοφόρησε το 1989 από την Capcom, στην Αμερική όμως. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ήρθε το 1990. Επειδή έχω πει ότι από το περασμένο επεισόδιο με το review του Game Boy προσπαθώ να ανακαλύψω τα χνάρια της Nintendo που ήρθαν στην Ελλάδα βάσει των κονσολών που απέκτησα πολύ πρόσφατα, δεν ξέρω αν είχε έρθει και στη χώρα μας αυτό το 90. Βασικά δεν το πιστεύω ότι ήρθε στη χώρα μας το 90. Εγώ το έπαιξα πρώτη φορά το 1992, ήμουνα πέμπτη δημοτικού και το έπαιξα σε ένα πάρτι του φίλου μου το συμμαθητή του Γρηγόρη. Γρηγόρη, αν τυχόν το βλέπεις αυτό το επεισόδιο πραγματικά το αφιερώνω σε σένα, γιατί ήταν μια από τις παιχνιδάρες, ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που είδα, 8-bit, σε home console system και είχα πάθει σοκ πάρα πολύ με αυτό το παιχνίδι. Το Nintendo Official Magazine το έχει βαθμολογήσει ως το 10ο από τα 100 καλύτερα NES games και το IGN το έχει βάλει 1ο από τα 10 καλύτερα NES games για τη δικιά τους επιλογή. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν που μέτρησε πάρα πολύ άσχημα. Φτιάχτηκε από την ίδια σχεδιαστική ομάδα που είχε αναλάβει ήδη στο NES τα Mega Man. Η μουσική του έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ καλή, όπως και τα γραφικά. Το gameplay του είναι ουσιαστικά ένα single player action platformer, το οποίο χαρακτηρίστηκε πολύ πρωτοπεριακό για την εποχή του επειδή δεν είχε βατό gameplay, δηλαδή δεν ξεκίναγε στο level 1 να πας στο 2, 3, 4, 5. Μπορούσες να παίξεις οποιαδήποτε από τις 5 πίστες ήταν διαθέσιμες στο παιχνίδι με τη διαφορά ότι έπρεπε να ξανεπισκεφτείς κάποιες για να το ολοκληρώσεις σωστά. Αυτά τα πούμε μετά στο gameplay. Είναι, πιστεύω, η δικιά μου άποψη, ένα παιχνίδι που δεν πρέπει να λείπει από κανέναν fan του NES.
Και συγκεκριμένα κιόλας έγινε και port, να πούμε, στο Game Boy το 1990. Βέβαια, εγώ το έπαιξα πολύ πιο μετά στο Game Boy, το έπαιξα κάπου το 1994. Και το 2013 επίσης έγινε ένα HD remaster, ακριβώς το ίδιο παιχνίδι αλλά με πολύ καλύτερα γραφικά κτλ. Για PS3, PC, Xbox 360. DuckTales, Capcom, κορυφή παιχνίδι. Θα σας δείξω και κάποια screenshots έτσι από τα περιοδικά του καταλόγου στην Nintendo. Θα σας δείξω ένα χάρτη που έχω από το Nintendo Club, όλα αυτά τα είχα από μικρός. Επίσης, να συμπληρώσω ότι είναι βασισμένο στην ομώνυμη σειρά κινουμένων σχεδίων εκείνης εποχής, το DuckTales, αλλά φυσικά και σε comics. Δηλαδή, εγώ στα πρώτα τέχνη του Αλμανάκο, υπήρχε η πρωταρχική σειρά του Αλμανάκο, ήταν DuckTales, δηλαδή βασισμένη εδώ. Και μετά το κάνανε παιχνίδι, συνεργασία δηλαδή Disney με Capcom. Είναι επίσης και το πρώτο licensed παιχνίδι της Capcom. Και για αυτή τη μεγάλη επιτυχία που αντιμετώπισε, πούλησε περίπου 1,6 εκατομμύρια τεμάχια στο NES και κάπου 1,4 εκατομμύρια στο Game Boy. Μεγάλη επιτυχία, πανέμορφο, ωραίο παιχνίδι. Δεν έχω το 2, έχει βγάλει και συνέχεια DuckTales 2, θέλω να το πάρω κάποια στιγμή, αλλά προτιμούσα να βρω το ένα σε μια άψογη mint sip κατάσταση. Δηλαδή και τώρα που το κρατάω έτσι σου κάνω τα χτυγές και δεν πολύ γουστάρω. Αλλά δεν στέκεται και όρθιο. Όπως είπα και πριν, πάρτε το, αξίζει, είναι απίστευτο, είναι φοβερό και πάμε λίγο να το δούμε. Και εδώ τώρα θα δούμε στο δεύτερο κατάλογο της Nintendo του 93-94, κατάλογο τον οποίο τον έχω από μικρός, θα δούμε την αναφορά στο DuckTales, η οποία είναι εδώ. Η μανία του θείου Σκρούτζ για το χρυσάφι είναι γνωστή. Τώρα θα μου πείτε τι φταίνει τα νύψια του. Αυτό είναι για μια άλλη ιστορία. Ταξιδέψτε μαζί με την παπιοοικογένεια στον Αμαζόνιο, τα Ιμαλάια, ακόμα και σε Σελήνη, για να βρείτε τους κρυμμένους θησαυρούς. Ένα πραγματικά ονειρεμένο παιχνίδι. Ναι, ήταν όντως ονειρεμένο και το είχα γνωρίσει ήδη ένα χρόνο πριν και ήταν όντως πολύ ονειρεμένο. Απλά δεν το είχα πάρει τότε για το NES μου. Το είπα δανεικό από τον Γρηγόρη. Και πάμε να δούμε και τους χάρτες που έχω από το περιοδικό το άλλο. Και εδώ στις τελευταίες σελίδες του Nintendo Club του περιοδικού βλέπουμε τους δύο τελευταίους χάρτες όπως γράφει, τα Ιμαλάιας και το φεγγάρι. Βλέπουμε τι έχουν κάνει εδώ, μυστικό πέρασμα ουσιαστικά, οδηγίες. Που όντως είναι οι πιο δύσκολοι χάρτες του παιχνιδιού. Διάφορα τυψάκια. Και αυτό ήταν από τα ωραία σκηνικά που παίζανε τότε στα περιοδικά της εποχής. Όμορφα πράγματα, τα οποία δυστυχώς πλέον δεν υπάρχουν πια. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Τότε όλα αυτά δίνανε μια έξτρα νότα ομορφιάς και στις παιδικές μας ηλικίες που κολλάγαμε κάπου, δεν υπήρχε το ίντερνετ και περιμέναμε μέσα από περιοδικά που αγοράζαμε να βρούμε κάποια πιθανή λύση για το αγαπημένο μας παιχνίδι που κολλάγαμε και δεν καταφέραμε να το τερματίσουμε. Όλα αυτά ήταν λοιπόν όντως μικροί θησαυροί, τους οποίους όπως και εγώ έτσι σίγουρα και αρκετοί από εσάς θα τα έχετε φυλάξει αυτά από τότε με μεγάλη αγάπη, δηλαδή ήταν κάτι ιδιαίτερο για την παιδική μας ηλικία τότε, τα περιοδικά αυτά των video games. Πάμε τώρα και στο playthrough του παιχνιδιού. We invited an expert team to our laboratory to give us their opinions of Disney's DuckTales video game from Capcom. Yes! Awesome! You'll have exciting adventures helping Scrooge McDuck escape danger and become the richest duck in the world. Cool. Totally hot. Way radical, man. Excellent. It's a quacker. Oh! Disney's DuckTales game for your Nintendo Entertainment System by Capcom. Avec Picsou, par des chasseurs, trésors sur l'Himalaya, où on a
mais c'est pas du tout cuit. La nuit en Transylvanie avec Picsou. C'est la panique en Afrique avec Picsou. On joue tous comme des fous avec Picsou. Allez décrocher la lune et partager le trésor avec Picsou. Beaucoup pour lui, très peu pour vous avec Picsou. DuckTales de Nintendo, également sur Game Boy. Το παιχνίδι έχει τρία επίπεδα δυσκολίας, καμιά άλλη γενικά επιλογή σε options, και όταν ξεκινάμε μπορούμε να διαλέξουμε τα επίπεδα, τα 5 levels που υπάρχουν. Αυτό εμένα που είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση μικρός ήταν πάντα το επίπεδο της Τρανσιλβανίας που βλέπουμε και αυτή τη στιγμή. Έχει έτσι λίγο πιο σκουρό χρώμα γραφικά από τα επόμενα levels, γιατί είναι πιο νταρκύλα η όλη φάση εκεί. Στην αρχή μας λέει το μικρό το παπάκι, δεν θυμάμαι το όνομα, ότι ο Χιούι έχει, τον έχουν απαγάγει. Είναι τα τρία θηλυκά παπάκια, αντί τα τρία σημικά, Χιούι, Χιούι, της άλλης δεν τη θυμάμαι, δυστυχώς. Και ο Σκρούτς, ο οποίος είναι ο βασικός και μοναδικός παίχτης, πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, αναλαμβάνει να, και να σώσει τα νύψια του, αλλά και το πιο βασικό του μέλημα σε όλο το παιχνίδι είναι να βρει δύο έξτρα κρυμμένους θησαυρούς, αλλά και να μαζέψει και πάρα πολλά λεφτά ώστε να μπορέσει να συναγωνιστεί έναν μεγάλο του εχθρό, τον Flint Glomhert, κάπως έτσι, και τη Magic and the Spell. Το παιχνίδι επίσης είναι γεμάτο μυστικά περάσματα. Είναι πραγματικά γεμάτο μυστικά περάσματα. Υπάρχουν παντού. Πάνω στις οθόνες, κάτω στις οθόνες, πλάγια. Υπάρχουν αυτοί οι καθρέφτες οι οποίοι σε τηλεμεταφέρουν και έχουν ένα έτσι ωραίο στοιχείο γενικά. Είναι ένα platform πολύ διασκεδαστικό. Δεν έχει ούτε glitches στο χειρισμό. Τα άλματα είναι με ακρίβεια, γενικά δεν τρώει ζόρια κτλ. Ούτε γλιστράει, είναι πολύ ψαγμένο. Κάθε level έχει boss fight, στο συγκεκριμένο εδώ βλέπουμε τη Magica που είναι η αρχηγός στη Τρανσιλβάνια. Μετά από 5 περίπου hits το κάθε boss πέφτει και μας δίνει ένα μεγάλο θησαυρό, ένα artifact βασικά που κυνηγάει ο Scrooge. Ο ήχος είναι πολύ διασκεδαστικός, είναι χαρούμενος, είναι παιδικός και είναι, πώς να το πω, σαν trademark της σειράς, δηλαδή δεν θα περιμέναμε κάτι περίεργο, πιο διαφορετικό δηλαδή, από μια τέτοια χαρούμενη μουσική με τέτοιες νότες. Το παιχνίδι φαίνεται ότι είναι έτσι, απευθύνεται για πιο μικρές ηλικίες, αλλά σίγουρα οι πιο μικρές ηλικίες δεν μπορούν και να παίξουν, να καταφέρουν τόσο πολύ, δηλαδή δεν το τερματίσουν 100% complete. Εγώ δηλαδή μικρός δεν το είχα τερματίσει ποτέ με τους σωστούς τερματισμούς. Υπάρχουν τρία διαφορετικά endings επίσης. Ένα normal, ένα καλό και ένα κακό. Τι άλλο τώρα γίνεται εδώ. Εντάξει, τώρα βλέπουμε ότι είμαστε στην πίστα στα Ιμαλάια. Ένα τελείως διαφορετικό theme από το περασμένο. Εδώ βλέπουμε τις αυρούς που πάρουν παντού. Τα μποσάκια είναι και αυτά γρήγορα. Εδώ δηλαδή, τώρα εδώ είναι το γέτι ας πούμε, όπως βλέπετε. Έχω κάνει έτσι γρήγορα ένα capturing και ένα video editing καλό για να δείτε έτσι το περίπου της πίστης. Δεν θέλω να κάτσω να κάνουμε ένα ολόκληρο playthrough κτλ. Αυτή η εικόνα με το κεντρικό computer που διαλέγει τις τοποθεσίες ήταν πάντα πολύ εντυπωσιακή, μου άρεσε. Εδώ είναι ο Αμαζόνιος. Φυσικά υπάρχουν αρκετά sprites εχθρών, δηλαδή πολλοί χαρακτήρες. Δεν βασίζεται έτσι μόνο σε 5-6 κακούς που βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια της εποχής που είχε τους μονότονους ίδιους εχθρούς. Έχει πάρα πολλά, δηλαδή κάθε επίπεδο έχει τουλάχιστον 10-12 εχθρούς, έχει μια ποικιλία. Κοιτάξτε αυτό εδώ το τεν τώρα ας πούμε που είχε το duck face. Και άλλοι θησαυροί και άλλα μυστικά περάσματα. Η επίθεση του Scrooge όπως έχετε δει είναι με τη μαγκουρίτσα του. Το οποίο έχει πολύ πλάκα. Τι άλλη επίθεση να μπορούσε να κάνει άραγε
ο μεγάλης ηλικία Scrooge με τη μαγκούρα του εννοείται θα τους χτύπαγε. Το scrolling πάνω κάτω δεξιά αριστερά όπως ξαναείπα είναι πολύ καλό, αλλά υπάρχουν εδώ αυτά και τα extra features που μπορεί να ανέβει, δηλαδή σκηνιά και τα λοιπά. Εδώ ας πούμε ανεβαίνει κάτι άγρια κλαδιά. Οι εχθροί δίνουν πόνο. Εδώ είναι αυτός ο ένας ο περίεργος, ο κακός που του πρέπει να μαζέψει αυτά που πετάει. Και μετά κάπως φάση τελειώνει το stage αυτό και έρχεται ο δικός του μάν και τον παίρνει. Ο πιλότος, δεν θυμάμαι πως τον λέγανε. Τα αφρικανικά ορυχεία είναι ένα άλλο level. Σαλιγκαράγια εδώ βλέπουμε. Νυχτερίδες και ο Scrooge επίσης μπορεί να κλωτσίσει και όλα τα αντικείμενα πέρα από την κίνηση με τη μαγκούρα. Και το παιχνίδι σε αναγκάζει να το εξαντλήσεις, δηλαδή να ψάξεις και την παραμικρή του λεπτομέρεια. Έχει πολλά σημεία, όπως είπαμε και πριν, πολλά hidden secret doors κτλ. Να ας πούμε ένας από τους μεγάλους θησαυρούς ήταν εδώ. Εδώ επίσης είναι ο βασιλιάς του των African Mines, ο οποίος τώρα τι να είναι αυτό το πράγμα, είναι κάποιος τυφλοπόντικας, κάτι τέτοιο περίεργο, αρμαντήλο επειδή γίνεται μπάλα, δεν ξέρω. Αφήνω τη φαντασία να οργιάσει. Πάει για αυτό το level, παίρνει ο Σκούτσο θησαυρό. Μετά εδώ ας πούμε είναι κάτι το οποίο υπήρχε από τον Αμαζόν, ένα άλλο boss το οποίο δεν είχα δείξει, το τοτέμ αυτό, το Dark Face πάλι. Τα γραφικά, τώρα τι γίνεται, με τη δικιά μου οπτική γωνία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά, δηλαδή είναι καλοσχεδιασμένα. Άμα ο Scrooge ας πούμε, ο χαρακτήρας είναι πάρα πολύ καλοσχεδιασμένος. Τα background, ok, δεν είναι κάτι εξωφρενικό, αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ένα 8-bit σύστημα και γενικά το NES μπορεί να ήταν το home cinema που εισήγαγε έτσι με τσαμπουκά τα video games στα σαλόνια μας και ήταν και το πιο επιτυχημένο ας πούμε στην Αμερική και τα λοιπά και στην Ιαπωνία, αλλά στην Ευρώπη γενικά δεν έδωσε τόσο πόνο το NES, έδωσε το Master System. Και υπάρχει ένα μεγάλο debate αν και στη χώρα μας το Master System ήταν πιο εμπορικό, πιο διάσημο από το NES. Εγώ πιστεύω ότι το Master System κυριάρχησε στη χώρα μας. Εγώ πρώτα πήρα το NES και μετά από 1,5 χρόνο πήρα το Master System. Οπότε αγαπώ και το NES πάρα πολύ, αλλά πού θέλω να καταλήξω, το Master System για 8-bit ήταν ένα μηχάνημα που βγήκε και λίγο μεταγενέστερα και είχε και καλύτερο hardware. Και θέλω να πω λοιπόν ότι τα παιχνίδια του Master System γενικά είναι από το θέμα οπτικό τουλάχιστον πιο καλοσχεδιασμένα, πιο έντονα χρώματα, δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει. Έχει δηλαδή σαν μηχάνημα καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αλλά αυτό εδώ λοιπόν όπως βλέπετε, που τώρα ήμασταν και στο επίπεδο του Moon στο φεγγάρι, ήταν πολύ όμορφο. Και αν παρατηρήσετε έτσι και λίγο ας πούμε τώρα εδώ τα τυχώματα και αυτά, φαίνουν επιρροές από το Mega Man, γιατί όπως είπαμε έχει σχεδιαστεί από άτομα που βοήθησαν στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του Mega Man στο NES. Ειδικά αυτό τώρα το computer εδώ μου θυμίζει λίγο του Dr. Willy, έτσι, τα γραφικά εκεί στα cutscenes. Τώρα εδώ ας πούμε, αφού βλέπετε ότι το βάλε έτσι λίγο πρόχειρα όλα τα stages αυτά, για την τελική μάχη ο Scrooge ξαναεπισκέφτεται την Transylvania για να τελειώσει το παιχνίδι για τα καλά, δηλαδή μπορεί να την είχε ξαναεπισκεφτεί και πριν, αλλά τώρα πρέπει να ξαναγυρίσεις για να κάνεις τον καλό τερματισμό που θα δούμε. Τα μυστικά περάσματα εδώ συνέχεια, ανελέητα, οι καθρέφτες που μας κάνουν teleport. Οπότε έχω ουσιαστικά μιλήσει για τα γραφικά, ότι τα θεωρώ πάρα πολύ καλά για το NES, για τις δυνατότητές του. Ο ήχος είναι πάρα πολύ όμορφος και το gameplay είναι πάρα πολύ smooth. Και τώρα εδώ είναι ο Ντάκιουλα, ο βρικόλαγας πάπιος. Δεν έχει βέβαια κάποια σχέση με τον Count Ντάκιουλα που ξέρουμε. Είναι τον boss της Transylvanias, ο πραγματικό. Τα boss fights είναι εύκολα όπως βλέπετε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Βέβαια με λίγη προπόνηση κάποιος μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά.
το μαγκουράκι γενικά βοηθάει, εκτινάζει το Scrooge πάρα πολύ ψηλά. Εδώ τώρα αυτός είναι ο άλλος ο εχθρός αυτός που λέμε, ο Gold, ο Flint Gold Heart, ξέρω εγώ, τον ξεχνάω συνεχώς. Τι άλλο λέει, ότι άμα θες όλους με τους σαυρούς πρέπει να με πιάσεις, τον παίρνει η Magica που έχει μεταμορφωθεί σε ένα είδος πράσινου κορακιού, πουλιού, τι να πούμε. Το τελευταίο έτσι cutscene κάπως του παιχνιδιού. Και ο Scrooge έχει όλους τους σαυρούς για πάρτι του. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ εύθυμο, πολύ χαρούμενο για τους fans της Disney και των DuckTales, αν διαβάζανε και μικροί έτσι τα ελληνικά comics και επίσης αν βλέπανε και Disney Club στο Mega, σίγουρα θα τους αρέσει αυτό το NES game αν δεν το έχουν. Και αυτός είναι ο τερματισμός που βρήκαμε όλους τους θησαυρούς, αλλά μην ξεχνάς Scrooge λέει ότι σε βοηθήσαμε εμείς τα νύψια σου. Είναι από τις πολύ καλές προσθήκες. Το είπα και πριν, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν πρέπει πιστεύω να λείψει κανέναν, ναι. Και ούτε είναι και ιδιαίτερος ακριβό, εντάξει σε SIB είναι λίγο πιο υψηλή η τιμή, αλλά δεν είναι και κάποιο extreme παιχνίδι για το NES. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα review ωραίο, το χαρήκατε, το χάρηκα και πάμε στο επόμενο σύντομα. Καλή συνέχεια φίλοι μου!